Τι φάση είναι μάλλον με το καπέλο, ότι προσπαθείς σε κάθε επεισόδιο να διαφοροποιηθείς R&B, από μένα. Είμαι R&B. Τι R&B Smacknut, είμαι καλός τραγουδιστής ρε φίλε. Είμαι πολύ καλός, αλήθεια σου λέω, έχω πάει σε διαγωνισμούς, έχω πάρει βραβεία. Είναι σαν να ξέχασες να φύγεις από το σχολείο με αυτό το καπέλο ανάποδα. Όχι, δεν ξέχασα να φύγω από το σχολείο και στο σχολείο τραγουδούσα πάλι με αυτό το καπέλο. Κάνανε άλλη beat, box και εγώ τραγουδούσα. Το βγάζω το καπέλο τώρα, θα γίνουμε μήλο. Όχι, δεν το βγάζω το καπέλο, σου είπα. Smack that, all on the floor, smack that, do you get so. Φτάνει. Δεν το νιώθω, είναι πολύ καλό. Φτάνει! Αστικού μύθου. Urban, urban legends στα ελληνικά. Urban, urban. Και κάτι άλλο είναι urban, νομίζω. Όχι, urban, urban. Urban. Urban είσαι εσύ. Urban legend. Urban legend. Oh shit, εντάξει, legend δεν είσαι. Όμω, εντάξει, μην τα σου αποδένουμε όλα. Θα γίνω ένα Urban είσαι. Urban. Δεν θα γίνει. Legend δεν θα γίνει, φιλέ. Με τέτοια μαλλί δεν πα πουθενά, να ξέρει. Πετάει πάνω το τσουφουλάκι. Γιατί είσαι urban legend. Μου αρέσει όταν πάνω μου την πήγε κάνει σαρδάμ. Δεν πετάει το τσουφουλάκι. Να σου πω κάτι, είμαι πολύ καλό τραγουδιστή. Εντάξει, το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Έχω κάνει μαθήματα ορθοφωνία εγώ. Τέλεια. Θες να κάνεις και τραγουδιού. Να σου πω κάτι, έχω κάνει. Φαίνεται. Έχω κάνει. Φαίνεται. Και καταρχάς, να ξέρεις ότι έχω κάνει και εγώ υποκριτική, δεν είσαι μόνο εσύ. Αυτό δεν φαίνεται. Έχω δουλέψει τη φωνή μου, φίλε. Αυτό είναι το μυστικό, ότι δεν φαίνεται. Ένας στον οποίο δεν πρέπει να φαίνεται ότι παίζει. Κατάλαβες. Ενώ εσύ φαίνεται, ρε φίλε, παίζεις πολύ θεατρικά εδώ πέρα. Έρχεσαι, ρε φίλε, και κάνεις τζιζ, και νομίζω ότι βλέπει θέατρο άλλος. Φιλέ, μάθε που είσαι. Εντάξει, είσαι στο ίντερνετ. Εδώ δεν τα σηκώνουμε αυτά τα θεατριλίκια σας. Θα σέβεσαι. Ρε φίλε, ναι, είναι το μαλλί. Είναι του ύπνου, ρε μαλάκα. Καλύτερα να φοράς καπέλο, ρε φίλε, παρά να έχεις τώρα εδώ πέρα μαλλί του Ζήση Τσούμπου. Το κάνε όντως. Κοκκίνησε. Λοιπόν, μια λισάλια στα μαλλιά. Φίλε, έτσι είναι άμα είσαι Urban Legend. Έτσι είναι. Ωραίοι Urban Legends, λοιπόν. Ξεκινάμε με τον νούμερο ένα, ότι ο Ζήσης Ρούμπος έχει βάλει μπουκάλι στον κόλο του. Ή ψάρι στον κόλο του, Urban Legend. Να πούμε λοιπόν ότι σε πάνω από 10 χώρες κυκλοφορεί η ιστορία ότι κάποιος διάσημος κάπου πήγε νοσοκομείο γιατί κάτι που παγιδεύτηκε στον προκτό του. Αυτό δεν είναι απίστευτο ότι έχει συμβεί σε πολλές χώρες μαζικά. Κάποιος το έφερε, το είδε ότι έγινε στο εξωτερικό και σου λέει να το φέρω και στην Ελλάδα. Πώς κάνουν με τα reality που τα βλέπουν στο εξωτερικό και την γράφουν τα concepts. Έτσι κάνουν και με τους legends, τους Urban. Τι έκανε ο Justin Bieber, έβαλε μπαλάκι του golf, μπουκάλι. Και φτάνουν σε σημείο να το κάνουν όντως οι διάσημοι μετά αυτό. Κατάλαβε. Γιατί είναι χαζί και σου λέει αλήθεια θα είναι. Αρχίζουν και το πιστεύουν και οι ίδιοι μετά και ξέρεις τους αρέσει και αρχίζουν και το κάνουν. Βάζουν μπουκάλια, ping-pong στον κόλο. Το καλύτερο απ' όλα λέει οι Αμερικάνοι το πάνε πιο πέρα το θέμα καθώς η ιστορία θέλει το Richard Gere να έχει βάλει ποντίκι. Ποντίκι! Εδώ σε φίλο, μάλιστα. Βάλε χάμστερ. Πώς το λένε το χάμστερ σου, Ρούρι. Όχι. Πάει ο Ρούρι. Είσαι ένα χάμστερ κατοικίδιο, πάει το βγάζει από το κλουβάκι. Σήμερα θα έχεις μια νέα εμπειρία. Σήμερα θα πας για εξερεύνηση. Σήμερα θα πας να βρεις τον καφέ θησαυρό. Σήμερα Ρούρι είναι η τελευταία σου μέρα. Σκατά μέρα σήμερα Ρούρι. Ποντίκι τι θα πει ρε φίλε, θα το βάλεις με το κεφάλι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα γιατί αν θες να βάλεις ποντίκι στον προκτό σου, δεν συμφέρει πολύ να το βάλεις με το κεφάλι, μαν. Ναι, γιατί δαγκώνει. Παιδιά, μην τα δοκιμάσετε αυτά σπίτι σας. Ναι, φαντάζεσαι να το κάνει όντως ο Richard Gere αυτό το πράγμα. Είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, ξεκινάει η ταινία. Richard, είσαι έτοιμος σκηνοθέτης. Ωραία, κάτω πάμε. Μισό λεπτάκι, παιδιά, θέλω να κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Και μετά το βλέπει η Ριάννα και θέλει να το κάνει ο Ανά. Ναι, γιατί σου λέει πώς παίζει τόσο καλά, λύσει. Πες μου το μυστικό σου, παρακαλώ πολύ. Έβαλα ένα ποντίκι στον κόλο μου. Ένα ποντίκι στον κόλο μου. Ωραία, εγώ θα πάω. Και Ριάννα μετά. Να πώς γίνουν οι φήμες. Τζακ Ράσελ. Ναι. Μετά μια γιαγιά. Ψάρι. Μια γιαγιά. Μια random γιαγιά με το πι. Πού βρίσκουμε γιαγιάδες, στα καπί, ε. Λοιπόν. Απρόσεκτος εργάτης εργοστάσιο της Coca-Cola πέφτει μέσα σε τεράστιο καζάνι με αναψυκτικό και αντί να ρεύεται μια ζωή, λιώνει. Αποδεδειγμένα όμως η Coca-Cola σε καμιά μορφή της δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν οξύ. Ναι, κοίτα, έχεις δει κάτι βιντεάκια στο YouTube που βάζουν Coca-Cola και καθαρίζει με τη μία έτσι. Το οποίο ισχύει. Ισχύει. Αλλά δεν ισχύει για την οξύ, ισχύει γιατί έχει ανθρακικό. Φαντάζεσαι να το βάζεις και να σου καίει μέσα τα σωθικά η Coca-Cola και να μην το ξέρουμε και για το σχέδιο της κυβέρνησης για να μας εξοντώσει. Απλά σε εξοντώνει σιγά σιγά σιγά. Ναι. Πεθαίνει σε 25 χρόνια. Κάποια στιγμή κάτι.
πετάγονται κόκκολες από τα βυζιά. Από τις ρογές, έτσι. Τρύπες. Φαντάζεσαι αυτό να είναι το όπλο ενός σούπερ ήρωα. Να είναι ο Coca-Cola Man, ο Superman και να σε σκοτώνει με οξύ. Σταμάτα μισθή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο τύπος τι, ότι μια μέρα ας πούμε δουλεύω στο εργοστάσιο και λέει γάμα το μάν, πάω να βουτήξω. Μάλλον σκόνταψε και έπεσε μέσα, ήταν φάση. Ε, Μίτσο, πιάσε μου, Μπλουμ, φαντάζεσαι να έχει φάει και να γούσταρε που είναι εκεί μέσα. Εγώ να γούσταρα πάρα πολύ. Να έχει φάει. Να κολυμπά μέσα σε Coca-Cola. Και να πίνει. Να. Ναι. Θέλει να φάσει γαμό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και έχει και άνοση. Λόγω του ανθρακικού, ανεβάζει πάνω. Σε ανεβάζει πάνω και είσαι επιπλέον. Φαντάζεσαι να γινόταν αυτό με άλλα υγρά σε άλλα εργοστάσια. Τι, με τι. Φάντασε να γινόταν να ξέρω σε τεκίλα. Ναι. Πέσει μέσα στην τεκίλα και φάσει. Φέρτε μου λεμόνια, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Beach bar. Oh, ωραία ιδέα, beach bar. Να έχει μια πισίνα με τεκίλα. Με τεκίλα ναι. Και να σκοτώνεις κόσμο. Για να, ναι. Να τους πρόχνεις μέσα. Pool party! Και θα πεθαίνουν κατευθείαν μέσα, θα πλέον. θα μπαίνουν και θα κατευθείαν έτσι. Κατευθείαν, ναι. Αν είσαι μάγκας, πήγαινε στο νεκροταφείο τα μεσάνυχτα. Λένε δύο φίλοι σε έναν άλλον. Αναθεματισμένη φουστανέλα. Ήταν δύο τύποι που βάλανε ένα στοίχημα. Ναι. Φουστανελάδες παλιά, ρε παιδί μου, σολιάδες, 1821. Α, okay. Θα πας στο νεκροταφείο και θα κάτσεις όλο το βράδυ. Και για να αποδείξω ότι πήγες εκεί, θα καρφώσω ένα μαχαίρι στον τάφο. Αφού σκάρφωσε το μαχαίρι, καθώς κάθισε, αλλά κάρφωσε τη φουστανέλα του. Και όπως πήγε να σηκωθεί, μαγκώθηκε η φουστανέλα, νόμιζε αυτός ότι είχε βγει ο νεκρός και τον κρατάει και πέθανε από καρδιακό. Δεν έχει νόημα, δηλαδή. Άσε ρε παιδί μου, ένα δαχτυλίδι σου. Γιατί να καρφώσει το μαχαίρι. Δηλαδή, ότι τι, κάρφωσε το μαχαίρι και μόνο εδώ. Κατάλαβε. Ή απλά ρε φίλε, βγάλε selfie. Ο τσολιάς με σε. Ο κολοκοτρώνης, φαντάζεσαι. Ναι. Δεν έχω σήμα, παιδιά. Ναι, δεν ναι, έχω ναι. σήμα. Έλα, πάμε, ξεκινάει η επανάσταση. Φύγαμε, ναι. Φαντάζεσαι να χάνετε το κινητά, ωραίο θα ήταν. Λίγο πιο μέσα, όλοι. Λίγο πριν τη μάχη, το πλάνο, παιδιά. Έλα, λίγο πάμε. Έλα, έλα, έλα πάμε. Σμάιλ. Ένα μπούμεραγκ, παιδιά, πάμε, κάντε λίγο έτσι. Σηκώστε όλοι φουστανέλες με το 3 για μπούμεραγκ. Πάμε, 1, 2, 3. Είναι λίγο ωριακό. Πήγαινε για βράδυ, είναι νεκροταφείο. Έμενε ένα βράδυ. Όχι. Θα φοβόμουν να βασικά μην έρθει κανένα ανώμαλο εκεί πέρα. Και με... Α, όχι τα μνήματα. Μην βάλει κανένα ποντίκι στον προκτό. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ! Βράδυ! Ο Ρίτσαρντ Γκιρ! Τζέρεμι! Φαντάζεσαι! Φαντάζεσαι! Τζέρεμι, I have a hamster. Ρούρι, αλλά έχει καλές προθέσεις ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Δεν ξέρεις ότι έχει έρθει για καλό σκοπό. Αυτό το κάνει, ξέρεις, πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει. Ναι, νομίζω ότι θα σε βοηθήσει υποκριτικά. Πώς βρέθηκε βέβαια στο νεκροταφείο, 2 ώρα το βράδυ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και σου βάζει ένα ποντίκι στον προκτό. Το φάρμακο Progesterex ρίχνει όλες τις αναστολές και χρησιμοποιείται στους βιασμούς γυναικών. Τέτοιο φάρμακο όμως δεν υπάρχει και όλα είναι μια φάρσα που ξεκίνησε το 99 μέσω email. Να έχεις πάει στη γιαγιά σου και να βλέπεις ένα Progesterex, ξέρω εγώ, κάπου. Στη γιαγιά σου. Ναι. Γιαγιά, το θες αυτό, τίποτα, παιδί μου. Τίποτα. Τους δράκους εκεί. Α, τι κάνει ο Ρίτσαρντ Γκιρ εδώ, τίποτα, πιέσαι από το νερό. Πού είναι η γάτα. Δεν μπορώ να σου πω. Να το έχει πάρει κατά λάθος όμως εγώ λέω. Ξέρεις, εφόσον τα πουλάγε, κατά λάθος αντί για τα χάπια για την καρδιά σου, να είναι ένα Progesterex. Ένα Progesterex, κύριε Σπύρο. Σταματάς στον δρόμο να βοηθήσεις κάποιον που το έχει σκάσει το λάστιχο και μετά από μια εβδομάδα έρχεται στο σπίτι σου με μια επιταγή 100.000 ευρώ. Ο άνθρωπος που βοήθησες ήταν τελικά Μεγιστάνας, Γκέιτς, Τραμπ, Λάτσις και σου ανταπέδωσε το καλό που του έκανες και μετά ξύπνησες. Ότι φάση τον βοήθησε να αλλάξει το λάστιχο και μετά σου είπε: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου πω να δίνεις λίγο τα στοιχεία σου. Γιατί τα θέλετε τα στοιχεία μου. Δώσε μου λίγο τα στοιχεία σου. Διεύθυνση, ναι, ταχυδρομικό κωδικό, τι όροφο, μάλιστα. Και να σου έρθει επιταγή 100.000 ευρώ. Μπακί, ήσουν πολύ καλό, ρε φίλε, που με βοήθησε τότε. Στον δρόμο που ήμουν με το ματίζ. Στάνταρ. Ο Λάτσες. Φιλαράκι, έμεινα από μπαταρία. Έχει καλώδια. Έχει κροκοδιλάκια. Άρα να σου πω κάτι όμως, γιατί να του ακυρώνουμε, ρε φίλε. Εσύ, αν είχε δισεκατομμύρια, δεν θα δίνει 100 χιλιάρικα άμα σε βοηθήσει ένα άνθρωπο στον δρόμο. Είσαι με τη μηχανή. Και σταματάω και σου λέω, Oh man, I will help you. Here is a τρόμπα. Και τρομπάρω εγώ. Και με βλέπει, εγώ που υδρώνω και τρομπάρω τώρα. Δεν θε να μου βάλει ένα ποντίκι στον κόλλο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν θα μου δει 100.000 ευρώ. Άμα θε πάμε σπίτι για ποτάκι. Προγκεστέρεξ και πάει λέγοντα. Ουισκάκι, έλα να ράξουμε σπίτι. Να δούμε λίγο Netflix. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Τίποτα, ουισκάκι, να τα πούμε παρέα. Σαν... Τι φάση, όχι ρε φίλε, θέλω 100.000 ευρώ. Δεν έρχομαι σπίτι. Ρε φίλε, με βοήθησες, έλα να σε κεράσω ένα ποτό. Δηλαδή, πώς κάνεις. Πάμε σε ένα μπαρ, πρέπει να πάμε σπίτι σου. Σπίτι μου, ναι, θα πάμε. Γιατί... Πόσα μου δίνεις. Δηλαδή, αμέσως ρε φίλε, τα πάντα είναι τα λεφτά. Αμέσως εκεί θα το πάω. Αφού είσαι δισεκατομμυριούχος, χαζός. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να. Τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Να σε κεράσω ουισκάκι, την παρέα μου. Γιατί
Δεν, εγώ δεν έχω σημαντικά πράγματα να σου πω, να σου πω ιστορίες. Όχι. Όχι. 100.000 ευρώ. Φαντάζεσαι να το ζήτα, να το απαιτούσε. Δώσε μου 100.000 ευρώ τώρα! Ξέρω τα 6 λεπτά! Ισολάτσε! 100.000 ευρώ τώρα, ρε! Τώρα είναι το ξεφουσκώνω το μπουρδέλο σου. Θα το ξεφουσκώσω, ρε! Και είναι ένας ανθρωπάκος, λέει, ένας στοχογομπινές. Απλά του μοιάζει. Ναι. Συγγνώμη, αγόρι μου, δεν έχω να πω τι έχω. Η Πάμελα ασφάλισε τόσο το στήθος, η Λόπεζ τόσο τα οπίστια της, η Σακύρα τη μέση της. Τεράστια ποσά και τεράστια παραμύθια, αφού τέτοιες ασφάλειες δεν υπάρχουν, δεν έχουν γίνει. Ο μύθος πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και έχει χρεωθεί σε πολλούς διάσημους που είχαν κάτι ξεχωριστό. Η Τζέι Λο έχει ασφαλίσει τον ποπό της. Πώς οδηγήθηκε δηλαδή σε αυτό το συμπέρασμα, ότι είπε μια μέρα ότι θέλω απλά να βάλω κολό. Θέλω κολό. Φαντάζεσαι να πηγαίνω στο γιατρό. Γιατρέ, θέλω κόλλο. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε στο σπίτι μου για ένα ουισκάκι? 100.000 ευρώ. Και όντως θα πήρε τόσα. Άνετα. Να μείνε κάπου στον δρόμο η Τζένιφερ Λόπεζ και ξέρεις, τα προβλήματα που έχει αυτή είναι να τη σκάσει, ας πούμε, το δεξί κολομέρι. Οδική βοήθεια! Οδική βοήθεια! Μίστερ Τζέι Λο, γυρίστε λίγο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το φτιάξουμε. Μια μπαταρία θέλουμε. Ναι. Ή μπαταρία. Σκά στο βυζί, πάνω στο μηχανή, παφ! Αυτή πες να είναι η πιο χαρούμενη ειδική βοήθεια που υπάρχει. Τα φτάνουν και να είναι... Και φτάνει ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάμε, Λάντερσον, guess what! Κάτι για ασφάλεια από πού άκουσα. Εγώ θα ασφαλίζω τα μάτια μου. Ε, τι? Τα μάτια μου. Τα μάτια σου. Γιατί? Γιατί είναι πανέμορφα. Πανέμορφα! Έχουμε τα ίδια μάτια και έχουμε... Εμένα είναι πιο σκούρα. Εσένα... Όγκορτ. Ήταν πολύ όγκορτ. Έχει λίγο όγκορτ τώρα, γιατί ξέρεις τι, όχι. Από ένα σημείο και μετά κοίταξα και μετά απλά μαγνητίστηκα. Ναι. Δεν το έκανα εγώ. Ότι ασφαλίζουν τα πόδια τους. Δεν παίζει αυτό, ρε παιδιά. Καταρχήν δεν υπάρχει ασφάλεια τόσο ηλίθια εταιρεία που να πει, α, ωραία, ναι, σου ασφαλίζουμε σε ποδοσφαιριστή και όλα στα πόδια. Είναι σαν να ασφαλίζει. Σαν να ασφαλίζει. Πες κάτι που δεν ασφαλίζει ποτέ κανείς. Την κολοτούμπα στο Τσίπρα. Ωρεφ. Φίλε, ωραία φίλε, διάλειμμα. Διάλειμμα για διαφημίσεις, να πούμε δύο κουβέντες εδώ τέλος. Γιατί εδώ λέμε και αλήθειες, παιδιά, να τα πούμε για αυτά. Έτσι. Να τα πούμε. Δεν μπορούσε να παραλείψει ένα πολιτικό σχόλιο για ακόμα μια φορά από τον Jay-Z. Πετυχημένο. Δώσ' το. Βάζω το καπέλο, είμαι ένας Roomba Legend. Συνεχίζω να ραπάρω σκληρά. Εδώ κρατάει με τα χέρια του δυνατά το fidget spinner. Και εγώ γαμάω το πολλακί. Μα δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Πήγαινε τόσο καλά. 3, 2, 1 και θρύλος. Είμαι μαγκα μου, βγαίνω έξω στο δρόμο και ραπάρω σκληρά. Γυναίκα γύρω πηγαίνει. Λέει απλά random λέξεις που δεν είναι λέξεις περισσότερες. Ναι, go! Τώρα! Περπατάει! Πούτσα! Και! Πούτσα! Το ξέρεις ότι υπάρχει είδος που το κάνω αυτό. Υπάρχει είδος. Υπάρχει φάρμακο γι' αυτό. Ωραία, πάμε, θα πω story. Τελευταίο story. Πρέπει να πεις ιστορία, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Είμαι λεωφορείο. Βλέπω μια γιαγιά να κρατάει Progester X. Πηγαίνω δίπλα της και της λέω Progester X. Και μου λέει, συνέχισε το beatbox. Γιατί έκανα beatbox. Και αρχίζει να ραπάρει η γιαγιά. Είναι λίγο τρομακτικό. Αρχίζει και λέει, θέλω να σου πω τώρα. Ω, πρεματά. Θέλω να φάνε. Ναι, εγώ. Συνεχίζει να ραπάρει. Να έχει σκουλίκι να τρώω το μυαλό και μια. Και να μπαίνει το ποντίκι προς τα πάνω. Σαν να φορεί. Έχω ιδρώσει, μαλάκα. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σα, JJ. Θα έχει και part 2, μην αγχώνεστε. Είναι πάρα πολλά τα Roomba Legends. Ναι, οπότε θα κάνουμε και δεύτερο part.